παλεύουν για τα δίκαια τους με λογική και εθνικό αίσθημα. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα τέτοιο. Και μας δείχνει και μας καταδεικνύει και μας δίνει τον δρόμο για να είμαστε πάντα έτσι, δυνατοί και ενωμένοι, για να καταφέρουμε αυτά που δικαιούμαστε. Θέλω να πω ότι σήμερα πήγα στις εκκλησίες και γιόρτασα ιδιωτικά και την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος συνέπεσε. Η γιορτή της Ορθοδοξίας για εμάς τους Έλληνες είναι εξαιρετικά σημαντική και καταδεικνύει, και αυτό που είδα σήμερα στο νησί σας πραγματικά με συγκίνησε, τη μεγάλη προσέλευση των πιστών των Ελλήνων Καλύμνιων σε εκκλησίες για τη γιορτή αυτή. Μην ξεχνάμε ότι χάρη στη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας έχουμε φτάσει και έχουμε διαπρέψει μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει. Θα ήθελα ειλικρινά να σας πω ότι συγκινήθηκα ιδιαίτερα και ειλικρινά, και δεν είναι λόγια που βγαίνουν έτσι για να τα πω, από αυτό που είδα στην παρέλαση σήμερα, που πέρασαν μπροστά μου τόσα σχολεία, τόσα παιδάκια, μικρά, μεγάλα. Για το στρατό δεν έχω να πω κάτι. Όπου και να πάω, το παράδειγμα είναι εντυπωσιακό και αυτό που βλέπουμε μας συγκινεί όλους. Αλλά σήμερα αυτό που είδα με τα παιδιά μου έδωσε μεγάλη ελπίδα και θάρρος για το μέλλον, και τελικά σημαίνει πολλά για μας. Αυτά τα παιδιά που σήμερα παρέλασαν ομοιόμορφα, σοβαρά, περήφανα, ήταν για μένα ό,τι καλύτερο έχω δει τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό και θέλω να συγχαρώ και τα παιδιά και τους γονείς, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, που για μένα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ειλικρινά, μου έδωσε μεγάλη χαρά. Αυτό έχω να επισημάνω σήμερα από αυτή τη γιορτή εδώ. Μου δίνει μεγάλη δύναμη και χαρά. Σας εύχομαι όλους να είστε γεροί, πάντα να αγωνίζεστε για το καλύτερο, ενωμένοι. Το νησί της Καλύμνου είναι μια σοβαρή ενεργής κοινότητα σε όλη το Δεκάνησο, με πολλούς κατοίκους που μάχονται και το χειμώνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς που ξέρουμε τι εστί παραμεθόριος και τι ειδικά νησιά. Να σας συγχαρώ όλους, να σας ευχηθώ και του χρόνου γεροί και δυνατοί. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Διπλή γιορτή της Ελλάδας σήμερα. Είναι η γιορτή της Ορθοδοξίας, μεγάλη θρησκευτική γιορτή και της Ορθοδοξίας. Και είναι επίσης και οι επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στη Μητέρα Πατρίδα. Σήμερα εδώ στην Καλύμνο είχαμε την χαρά, με πάνδημη συμμετοχή των πολιτών αλλά και των αρχών, να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που καθημερινά αγωνίζονται σε αυτή την εσχατιά του Αιγαίου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Οικονόμου, είναι εδώ και προηγουμένως ανέφερε την αναγνώρισή του σε αυτή την εσχατεία του Αιγαίου, στους κατοίκους και στις αρχές. Η πολιτεία είναι δίπλα μας. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Έπαρχος, δήμαρχος, οι πρώην δήμαρχοι και κυρίως ο ελληνικός στρατός. Οι αξιωματικοί Ελληνίδες και οι Έλληνες που απαράμιλα, με αυταπάρνηση, αναδεικνύουν τα εθνικά ιδανικά από την ιστορία και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Η παρακαταθήκη των προγόνων μας στην Καλύμνο είναι και οδηγός για το μέλλον. Χρειάζεται εθνικό φρόνημα για ανάδειξη της εθνικής συνείδησης, και αυτό γίνεται μόνο ενωμένοι αν είμαστε. Και είμαστε ενωμένοι. Δεν υπάρχει πατρίδα αριστερή ή δεξιά. Η πατρίδα των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι εδώ ταγμένη να υπηρετεί τα ιδανικά από τους προγόνους, και νομίζω ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες που στη γεωπολιτική γειτονιά μας ξαναανθίζει ο πόλεμος, θα πριτανεύσει η λογική και η ειρήνη. Όλοι μαζί σε αυτή την δύσκολη περίοδο θα αντιμετωπίσουμε και πάλι τις προκλήσεις των καιρών για να ταινίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα η σημερινή ημέρα για τους Δωδεκανήσιους και αλλά για τους Έλληνες Ορθοδόξους. Διπλή γιορτή σήμερα, πανηγυρίζουμε την μεγάλη μάχη της Ορθοδοξίας, τη νίκη της Ορθοδοξίας κατά των εικονοκρατών, και βέβαια εμείς οι Δωδεκανήσιοι
κάνουμε πλέον, είχαμε κάνει το όραμά μας πραγματικότητα πριν από 74 χρόνια. Η ένωση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα πατρίδα, ένα όνειρο δεκαετιών αιώνων θα έλεγα ολόκληρο, είχε γίνει πραγματικότητα με προτεργάτη τον δικό μας τον συμπατριώτη, τον Σκεύο Ζερβό. Εμείς αυτό που έχουμε να φωνάξουμε σήμερα από την Ακριτική Κάλυμνο, με την παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης, δια του κυρίου Γενικού Γραμματέα, με την παρουσία της ελληνικής βουλής, δια του αντιπροσώπου της, του βουλευτή του κύριου Κόνσολα και οι τοπικές αρχές, όπως είπε και ο Δήμαρχος μας, είναι ότι η Δωδεκάνησος, όλα τα νησιά ήταν και θα παραμείνουν ελληνικά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά. Είναι η επέτειος της Ένωσης της Δωδεκανήσου με τον εθνικό κορμό, βρίσκει τον πλανήτη, βρίσκει τις δυνάμεις του αναθεωρητισμού να δείχνουν τα δόντια τους. Και επειδή εμείς εδώ έχουμε τον γείτονά μας, ο οποίος εδώ και πολλές δεκαετίες θέλει να αναθεωρήσει το στάτους στην περιοχή, η παρουσία εδώ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα ότι η αποτροπή που είναι ουσιαστικός παράγοντας ώστε να μπλοκάρουμε τις όποιες σκέψεις των γειτόνων μας θα βρουν όλους μαζί, θα μας βρουν όλους μαζί, λαό, στρατό, πολιτική ηγεσία. Γι' αυτό θα πρέπει ο ελληνισμός στο σύνολό του να χαράξει μια νέα στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και δύσκολες. Θέλω σήμερα από αυτό εδώ τον ιερό χώρο να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της μοναδικής παρέλασης και βέβαια δίπλα μας είναι ο Σκεύος Ζερβός, ο προτεργάτης της Ένωσης της Δωδεκανήσου με την μητέρα πατρίδα. Όλοι λοιπόν μαζί είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας και θέλω να ευχαριστήσω από αυτό το χώρο, το επαναλαμβάνω, το ότι η κυβέρνηση διαρκώς εργάζεται προκειμένου να αυξήσει την αμυντική ικανότητα της χώρας ώστε να έχουμε μια ουσιαστική αποτροπή που την έχει ανάγκη ο τόπος. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στους μαθητές που παρήλασα, στους γονείς και κηδεμόνες που παρακολούθησαν και να τους πω ότι αυτή σήμερα είναι η γιορτή μας. Είναι η δική μας γιορτή της Καλύμνου. Γιατί εμείς σήμερα με αυτή τη διπλή επέτειο που γιορτάζουμε, γιορτάζουμε με για το σύνολο του ελληνισμού, την Ορθοδοξία, αλλά οι φύλακες της Ορθοδοξίας που είχαν και νεκρούς προκειμένου να την υπερασπιστούν, ήταν στην Κάλυμνο. Εδώ έγινε ο Πετροπόλεμος και ο Πετροπόλεμος έγινε ακριβώς για την Ορθοδοξία. Άρα λοιπόν εμείς είμεθα φρουροί αυτού του θεσμού, είμαστε όμως και υπεύθυνοι μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς που οι νεκροί μας δεν είναι μόνο αυτός που ακούστηκαν τότε, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Σήμερα όμως παρατηρείτε ότι έχουμε κάποιο θέμα και πρέπει εμείς όλοι να είμεθα έτοιμοι. Ιδιαίτερα οι μαθητές να ξέρουν την ιστορία, την οποία δεν γνωρίζουν δυστυχώς από τα σχολεία μας και θα πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθούν. Οι δε γονείς να είναι και αυτοί έτοιμοι, διότι οι καιροί ουμένετοι. Μεγάλη μέρα σήμερα, μεγάλη συγκίνησή μας. Για μένα προσωπικά διπλή, βλέποντας και τους μαθητές να παρελάβουν ως εκπαιδευτικός, αλλά και θεσμικά από την θέση του αντιδημάρχου. Ήθε σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς το πατριωτικό μας φρόνημα, το εθνικό μας φρόνημα και το ορθόδοξο χριστιανικό να παραμένουν σταθερά και υψωμένα, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που δυστυχώς είναι πολλές και έρχονται πανταχώθε. Mm-hmm. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δωδεκανήσιους, στους αποδήμους μας που είναι μαζί μας νοερά τη μέρα αυτή και σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Γιορτάζουμε σήμερα την ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Γιορτάζουμε σήμερα τη μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας μας. Διπλή εορτή. Τιμούμε σήμερα όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, έπεσαν υπερπατρίδος για τα ιδανικά πια της ελευθερίας, ειρήνης στην περιοχή
και πάνω απ' όλα της ελπίδας των Δωδεκανησίων με την Ένωση της Ελλάδας, ότι τα Δωδεκάνησα ανεξάρτητα φεύγοντας πλέον από το κομμάτι του Ιταλικού ζυγού και μαζί με τη μητέρα πατρίδα θα μεγαλουργήσουν. Σήμερα πρέπει όλοι εμείς να παίρνουμε ως παράδειγμα όλους τους προγόνους μας με τους αγώνες τους και σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή που βλέπετε υπάρχει τεράστια ανασφάλεια, σε μια περίοδο που οι γείτονές μας κάνουν δηλώσεις με μεγαλεπίβολα σχέδια. Εμείς οφείλουμε ως ακρίτες στα Δωδεκάνησα να είμαστε πάντα έτοιμοι, δυνατοί, ακμαίοι για να υπερασπίσουμε την ελευθερία της πατρίδος μας και να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα δυνατή, ισχυρή και πάνω απ' όλα ειρηνική. Χρόνια πολλά, υγεία και ειρήνη σε όλους. Μεγάλη μέρα η σημερινή. Γιορτάζει η χριστιανοσύνη, γιορτάζει η Ορθοδοξία μας, γιορτάζουν όμως και τα Δωδεκάνησά μας. Ημέρα μνήμης και τιμής για όσους αγωνίστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Χρόνια πολλά, ελεύθερα και ειρηνικά.